του Αγίου Πνεύματος και Κύριε και στους αιώνας των αιώνων.
Ανταλλαγή στο πνεύμα αυτό και εκτύπωση και στα μάτια και στο χούρ αυτό να επιστρέψει. Ξαποστελεί το πνεύμα σου και ανατελεί το πρόσωπο τη Δύση. Ή το ενδόξα κυρίω σε όλα, σε φραθήσετε κύριο επί τη έννοια αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιο να σου θέλει, ο απτόμενο τον ωραίο και τα πίζα του. Άσε το κυρίω τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου ω πάρκο. Η Δυθή αυτό και αν δεν εγώ δεν φραθήσω με την εταιρεία. Εκλείπει ένα αυτό για τον Χριστιανό, πω το γη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Ο ίδιο έργο τη Δύση αυτέ, σκότω και γέννη τον ίδιο. Όσοι μεγαλύτερη τα έργα σου, κύριε πάντα, εσύ διαχείριση. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα σου και μη και αγίο και στου αιώνα σε όνομα μου. Αλληλούια, 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 δόξα σε Θεό. Αλληλούια, 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 δόξα σε Θεό. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεό. Η ευκρίσιμο κύριε, δόξα σε. Εγγελίκου κύριο, δεϊκό. Yeah.
Ο Πατρί και Υιό και Αγίον Πνεύματι, όπως ο
Χριστόν ή προσφυλάζε το λέγον προς αυτούς, λαός μου τι επίησα ημί, ου θωμάτων ενέπτυσα την Ιουδαία, ου νεκρούς εξανέστησαν όλων των λόγων, ου πάσα μαλακία, ετεράπευσα και νόσο, τι ούρμη ανταποδίδεται, εις τι ανοιχνείτε μου, αντί των ιαμάτων πληγάμι επιθέτε, γνωστό και έστω ότι έχουν τα χάρη παρασύρει.
Οπότε εγώ και ο λαός μου αναισθητοποιημένοι μου με θυμώ. Και δοξαστήσομαι εγώ και ο λαός μου παραπάντα τα έθνη όσα επί της γης έστρες. Είπε δε Κύριος του Λουησί και τούτος το λόγο όλοι έφυγες πίσω έφυγες γάρ χάρη ενώπιον εμού και είδες σε παραπάντας και λέγημος εις. Δείξω μου σε αυτού δόξα μου και είπε εγώ πορεδεύσω με πρώτε όχι την δόξα μου και καλέσω το όνομά μου Κύριος εναντίον σου και ελεήσω όν αν ελέω και εκτιμήσω όν αν εκτιρώ και είπε ή δημήσει το πρόσωπό μου που γάρνει ήδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και έφυσε. Και είπε ο Κύριος που τόπος παραμείνει και στήθη εξ της πέτρας ήδη καρδιά αν παρέχει δόξα μου και θύσω σε και σιωπή της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου εξέ έως αν παρέχω και αφαιρώ την κυρία μου και τότε όσοι τα οφείσω μου. Το δεύτερο σοκό μου οφείσετε εσύ. Το κύριο, δίκασε κύριε τους ανεκούντας με αν τη πεντηδόσα στην πονηρά αδία αυτό. Υιό του ανάγκη. Σοφία πρόσωπη, ευλόγησε Κύριος τα έστετα του Υιού. Μάλλον και τα έμπροστα και η δέντα κρίνια που πρόβατα μύρια του τρασκυλίας κάποιοι εξασκυλίε δέρχει μόλι χίλια, όνε τη λέει το μάλλον σκύλια. Και γίνει γενόντε δε αυτό η ή, επτά και την κατέρα σπίση και εγκάλεσε το ημέρ πρώτη, ημέρα του τη δε δευτέρα τα σκύλια, τη δε τρίτη αμαρθέα χέρα. Και ού επέτησαν τα καταστικά τέρα σκυλιό, βελτίων αυτών του ουρανού, έρωτσε δε αυτές που πατήσει την ονομία και της αδελφής. Έθεσε δε, Υιό με τα πληγή, έτσι 170 τα δε πάντα έρθει και έθεσε δια 240. Και ήδη Υιό τους Υιούς αυτού και τους Υιούς των Υιών αυτού, τέταρτη γενιά και ελέγχθε Υιό πρεσβύτερο. Και πλήρης ημερών και έγραφε δε, αυτόν πάλι αναστήθηκε με τιμόν ο Κύριος Ανάστησον. Ούτως επινέβεται εκ της Συριακής Βίλου, εν μεν πηγή κατοικώτη αυτή και ορί συνδέει του με και αβία του υπήρχε. Δε αυτό όνομα Ιωβά, λαφό δε γυναίκα άφησαν γένα Ιωάν το όνομα ενών. Η δε ούτως πατρός μένταρε επ' του Ιησά, τον Ιωάν του τρόπ, δε προσόρας ώστε ένα τον πέντον αυτό όνομα. Σοφία σε ρίτου ανάγκη. Σοφία πρόσωπη. Κάθε δε Κύριος, Ιησούς Χριστός πέντε και σοφίσετε και δοξαστήσετε και με δοξαστήσεις φόρτα. Μόνο τρόπο και πιστεύω μην ούτε ενοξίσει από τον ανθρώπου του έντος του κυριόν του σου του αγγιόν αυτού. Ούτως αρμάζουν το έντος τον άντρα αυτό και συνέψουσι βασιλείς το στόμα αυτό, ό,τι εις που έκανε η έντοι για αυτού. Όχιον δε και εις που καρπούσι της κινήσους, Κύριε, τι επίστευσε η αγωή μόνο και ο βραχιόν και η δουλειά πεταλήσει. Αν με κύρια με πώς με διόν εναντίο αυτού πώς ρίζα έτσι την ψώδη, ού πέστη ίδιος αυτού, ούτε δόξα και είδω μεν αυτόν και ού πλήχη ίδιος, ούτε κάτως, αλλά το ίδιος αυτού άτιμο και έχει τον παραπάνω μονούς τον αυτόν. Άνθρωπος εμπιθύον και ειδός φέρνει τα δακία ότι απεστέψει το πρόσωπο αυτού που ετοιμάσει και ούτε ρογίστη. Ούτως στα σαν αυτές ημών φέρει και περιμόν οδυνάτε και εμείς υπολογισάμεθα ότι είναι εγγόνο και ευγενής ο Θεός και ευγενικός. Αυτό με τραγωγήσει για τις αμαρτίες ημών και με μεταλλαγήσει για τις αμαρτίες ημών. Παιδεία εμείς ημών εκ αυτών και εγγόνο και αυτού εμείς τη διάθεση. Πάντα στους πρόβατα εμφανίστηκε άνθρωπος του εγώ αυτού από τον ίδιο. Και Κύριος παρέδωκε με αυτόν τις αμαρτίες ημών και αυτός δεν τα καρπώ και καρπώστε που κάνει το στόμα αυτού. Ως πρόβατα δεν τους παγιδίσει και ως αυτός εναντίον της κύριων ως άνθρωπος ούτως που κάνει το στόμα αυτού. Και η ταπείνωση αυτού που της ταπείνει την τέλεια με άμα αυτού που συνδύει. Ότι άρεται από τη ζωή στη ζωή αυτού από τον ουρανιό του λαού αυτού που είχε στάσει. Και δόξα τους πολεμούσαν και τις ταπείς αυτού και τους πλουσίουσαν και τους ανάρτα αυτού. Ό,τι ανομία μου πέφτει σε ευκαιρία πέφτει όλο και στο στόμα πέφτει και ούτε πετύχει στα χαρακτήρα ακόμα να τους πουλήσει. Εάν τότε με διαμαρτύρες της κοινότητας μου, σπέρμα καρπό, καρμακρόπνος και ούτε πετύχει σε ευκαιρία αυτού οφελεί από το πόλο της ψυχής αυτού. Δεν ξέρω αυτό πώς και πλάσε
ζωή της παρεδόμου και στον θάνατο της θυσία αυτή και της ανώμης ενοχής της. Και αυτός αμαρτίας κολόγει την κίνηση και ενδυα της αμαρτίας αυτών παρεδόμων. Οι φράνθοι της φυλακή τους αρέσουν και βόλσον ήγου τον δίνουσα ότι πολλά τα έκανε σε γίνει πάγον ή της εμπούσης των άντρα έθιμο μελάτη από πάντων. Και ούκα πετύχει αυτό
Υπέροντε αυτόν, είπε αυτής ο Πιλάτος, την ανέλητε απολύσω ημίν, Βαραβάμ, Ιησού το λεγόμενο Χριστό. Ήδη κάνω και η αιτία αυτών, παρέλογα αυτών, καθημένου με εκτουρήματος, απέστειλε προς αυτόν η γηγή αυτού λέγουσα. Μη δέσει το δικαίο εκείνο, πολλά γάθε από σύνορο κατά τον Άγιο ημάς. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όπλους ή να ετήσονται το Βαραβάμ, το δε Ιησού απολέσουσι. Αποκριτής δε ο ηγεμόν είπεν αυτοίς, την ατέλειτε από τον Δίο να κολλήσω ημίν. Οι δε είπον Βαραβάμ, λέγει αυτοίς ο Πιλάτος, τι ουν πείς ο Ιησού το λεγόμενο Χριστό, λέγουσα αυτό πάντες σταυρωθήτω. Ο δε ηγεμόν έπει, τη γάρ κακόν επίησε, οι δε περισσός και κράβαζον λέγοντες, σταυρωθήτω, είδονται ο Πιλάτος, ότι ουδέν οφείλει, αλλά πάνω θόρυβος γίνεται. Λαβών είδων, απενύψατον ασκήρας απέναντι του όπλου λέγον, αθώος ημί, από του αίματος του δικαίου τούτου, ημίς όψεστε. Και αποκριθείς πας ο λαός, είπεν το αίμα αυτού εθιμάς και επί τα τέκνα ημών. Τότε απέλυσεν αυτόν τον Βαραβά, το δεν Ιησού αγγελός σας, παρέδωκε εκεί να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτες του ηγεμόνος, παραλάβοντες τον Ιησού εις το πρετόριο, συνήγαγον από αυτόν όλη τη σπήρα και εκδίσανται σ' αυτόν. Περιέδικαν αυτόν φλαμίδα κόκκινη και πλέξανται στέφανον την ψακαθόν, επέδικαν επί την κεφαλή αυτού και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού, ενέπαιζον αυτό λέγοντες, χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και εμπτύσσοντες από αυτόν, έλαβαν τον κάλαμον και έτριπτον την κεφαλή αυτού. Και ό,τι ενέπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν την φλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις ο σταυρός. Εξερχομένοι δε εύρων άνθρωπων Κυριναίων, ονόματι Σίμωνα, τούτον ιγκάρευσαν την άρη το σταυρό αυτού και ερχόντες εις τον τόπο λεγόμενον Γολγοθά, ως εις τη λεγόμενον Κρανίους τόπος. Έδωκαν αυτό ποι όξο μεταχωλείς με μειγμένο και γευσάμενος που κύθελε ποι, σταυρώσαντες δε αυτόν, διαμερίσαντο τα ημάτια αυτού βάθοντες κλήρων, ή να πληρωθεί το ιδέν υπό του προφήτου, διαμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής, και επί τον ηματισμό μου έβαλον κλήρων. Και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί, και επέδικαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτία αυτού γεγραμμένη, ούτως εστί, Ιησούς, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούντες είναι αυτό δύο ληστές, είδε εκ δεξιών και εξ ευωνήμων, εις δε των γραμμαστέντων κακούργων, ευλαστήμοι αυτό λέγον, Ιησύ ο Χριστός, σώσον εαυτόν και ημάς αποκριθείς δε, ο έτερος επετήμα αυτό λέγον, ουδέ φόβηξη το Θεό, ότι εν αυτός χρήματι ει, και ημί με δικαίως, άξια γά, ον επράξαμε τ' απολαμβάνουμε, ούτως δε ουδέν άτομον έπραξε, και έλεγε το Ιησού, νίσθητη μου Κύριε, όταν έρθεις και στη βασιλεία σου και είπεν αυτόν ο Ιησούς, αμιλέγωσι, σήμερα όταν ήμουν εσύ εν παραδείσου, οι δε παραπορευόμενοι ευλαστήνουν αυτόν, κινούνται στα σκεφαλά σ' αυτόν και λέγονται, ο καταλύον τον ναό και εν λυσέ ημέρα οικοδομός σώσον εαυτόν, η Υιό του Θεού κατάβητη από τους σταυρού, ομοίως δε και οι αρχιερείς εμπέζονται με τον γραμματέο και πρεσβυτέο έλεγχο. Άλλος έσωσε, εαυτόν, που δύναται σώσε, ή βασιλεύς του Ισραήλ εστί. Κατεβαίνον με του σταυρού και πιστέψον εν αυτό, πείτε ότι επί το Θεό, ρίσαστε αυτόν ή η θέλη αυτόν ή καν, ότι Θεός Υιός, δια αυτόν που ληστές εις σταυροφέντες. Αυτόν ή τον αυτόν, από δε ώρα έπτυς, σκότω εγένετο επί πάσα τη γη, ενώ ώρα ενάτης, δε ενάτη ώρα, ανεβόησε ο Ιησούς πολύ μεγάλη λέω, ηλί, ηλί, λαμπά σαν βαστανή, του τέστη, Θεέ μου, Θεέ μου, ειν αντί με εγκατέλειπες, τίνες δε τον εκείες τότων ακούσαντες έλεγον, ότι ηλί αμμονιούτος, και Θεός δραμών εξ εαυτών,
κυρίε φύστη και πέτρε εσχύρισαν και τα μηνύα ανεώθησαν και πολλά σώματα των κεκτυπημένων Αγίων Ιγέρνη και εξελθόντες εκτομινίων μετά την έργεση αυτού εισήλθον εις την Αγία Πόλη και εμφανίστησαν πολλοί. Ο δε εκατόνταρχος και μετά αυτού τηρούντες τον Ιησού είδονται στο σεισμό και τα γενόμενα εκφοβήθησαν σκόντρα λέγοντες αλλητός Θεού Υιός και ούτως οι Ιουδαίοι είναι αμυμήνοι επί του σταυρού τα σώματα εν είναι το Σαββάτο εν Παρασκευή η γάμε μεγάλη μέρα εκείνης του Σαββάτου. Η ρώτησαν τον Πιλάτο, είναι ακατάμωση να τον ασκέλη και άκουσε. Ήρθαν οι στρατιώτες και του μεν πρώτου κατέαξαν σκέλη και του άλλου σε σταυροθένου αυτό. Επί τον Ιησού, ερχόντες ο σύνον αυτών ήδη, τεχνικών του κατέαξαν αυτού τα σκέλη, αλλά ενώ στρατιώτων όχι την πλευρά αυτού έγινε. Και ευθέως εξήλθε αίμα και είδων, και ο ρακός του μαρτύρηκε, και αληθίεστη η μαρτυρία αυτού. Εκείνος όν η αλήθη λέγει, είμαι και εμείς πιστέψτε. Εγέννητο γάρ, αυτή είναι η γραφή πληρωτή, ωστόν που συντριβήσεται αυτού. Και πάλι με θέρα γραφή λέγει, όψονται εις τον εξεγέννησαν. Ίσα δε εκεί και γυναίκες πολλέ και μακρότευτε ορούσι. Έπινες και κολούθησαν τον Ιησού από τις Γαλιλαίες. Διακονούσε αυτό, εν δε Μαρία Μαγδαληνή, η Μαρία του Ιακώβου και ο Ιωσήφ και η μύτη του Ιού Ζεβεδαίου.